Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Κιώσης. Νωρίτερα σας έδωσα και το ρεπορτάζ όσο ήμουνα στην Sport Expo, στο περίπτερο 2-3, μαζί είναι αυτά. Και στο stand του Λίμπερο 107,4 βγήκα νωρίτερα στην εκπομπή του Γιώργου Τζαγόρα, για όσους άκουσαν και δώσαμε το σχόλιο μας για τη χθεσινή απόφαση. Θα πούμε πολλά και σήμερα φυσικά. Και για τα τωρινά δύσκολα δεδομένα, πολύ δύσκολη και πιεστική η κατάσταση για την Πάιρακλης. Τρόπο επικοινωνία σε FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 545-26 blue-libero-papaki-yahoo.gr, το mail της εκπομπής blue-libero-papaki-yahoo.gr. Χρόνια πολλά σε όσους λέγονται Ηρακλής, και είναι αρκετοί. Για όσους δεν το γνωρίζουν, 10 Απριλίου γιορτάζει ο Άγιος Ηρακλής. Και για όσους νομίζουν ότι κάνω πλάκα, γιατί κάθε χρόνο το λέω αυτό, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Αξεχέρογλου που πριν από χρόνια μου είχε ανοίξει τα μάτια και μου είχε πει: Γιώργο, υπάρχει Άγιος Ηρακλής. Δεν το γνώριζα. Να σε καλά, Κυριάκο. Μορφή μεγάλη στον μπασκετικό Ηρακλή. Άγιος Ηρακλής λοιπόν υπάρχει κανονικότατα, και εικόνα και τα πάντα, και γιορτάζεται 10 Απριλίου. Όσοι ονομάζονται Ηρακλής σήμερα γιορτάζουν, και χρόνια τους πολλά. Και είναι πολλοί. Είναι πολλοί οι τρελοί που βάφτισαν τα παιδιά τους Ηρακλή λόγω της αγάπης τους για τον Ηρακλή. Οπότε έχουμε πολλούς που γιορτάζουν σήμερα, να είστε όλοι καλά. Έχει γίνει πολύ μεγάλος ντόρος και είναι δικαιολογημένος ο ντόρος, και πλέον έγινε ο ντόρος πανελληνίος για την χθεσινή απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου όσον αφορά τον Ηρακλή το 2011 και τις πλαστές ενημερώτητες. Θα θυμίσω κάποια πραγματάκια, έτσι μικρά, να πω τον πόνο μου για ακόμα μια φορά, όσο μας δίνει την ευκαιρία σε αυτό το μικρόφωνο. Όλα αυτά τα χρόνια μέσω της ώρας για μπλε το έχουμε κάνει και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Το 2011 λοιπόν, όπου ο Σοφοκλής Πυλάβιος κουνούσε στη Βουλή το χαρτί της πλαστογραφίας, τότε ήταν ο Γιάννης Τάκης που είχε αναλάβει, μεγαλομέτωχος ο Ρέμος που ήταν εξαφανισμένος, και όταν ο Ηρακλής είχε πάει στη Βουλή το θέμα για να ανοίξουν οι φάκελοι με την περίφημη ατάκα του Κουρίδη, τότε του αντιπροέδρου της ΕΠΟ, δεν μπορούμε να τους ανοίξουμε τους φακέλους, θα κάνουμε κακό στις ομάδες. Το θυμάσαι, Χρήστο? Με το περίφημο 15-1 τότε την ψηφοφορία και λίγο μετά. Τότε λοιπόν, όταν ο Ηρακλής πήγε το θέμα στη Βουλή, γιατί ήταν επιτυχία που το είχε πάει το θέμα στη Βουλή, ήρθε ο Πυλάβιος στη Βουλή για να απολογηθεί γιατί ρίχνει τον Ηρακλή ενώπιον των βουλευτών εκεί, και κουνούσε δύο χαρτιά. Ένα χαρτί για οφειλή στον Πίτου Γκαρσία, το οποίο χαρτί δεν αποδείχθηκε ποτέ. Δεν ξέρω πώς το θυμούνται. Δύο χαρτιά κουνούσε. Το ένα για τον Πίτου Γκαρσία που δεν αποδείχθηκε ποτέ, και το δεύτερο για πλαστή ενημερότητα που επίσης δεν αποδείχθηκε ποτέ. Και μια πλαστή ενημερότητα που δεν είχε μόνο ο Ηρακλής, είχαν άλλοι 46 στο σύνολο. Τον έριξαν τον Ηρακλή, ο Ηρακλής πήγε στο διαιτητικό, δικαιώθηκε στο διαιτητικό, ξαναπήγε υπόθεση στο δευτεροβάθμιο όργανο της ΕΠΟ, το ρίχνουν οριστικά κατηγορία. Εκείνο το χαρτί που κουνούσε Σοφοκλή Πυλάβιε, τι ήτανε? Γιατί χθες αποδείχθηκε ότι δεν ήταν τίποτα. Γιατί χθες αθωώθηκαν όλοι όσοι ήταν εμπλεκόμενοι, μεταξύ αυτών και ο Ρέμος τότε ως μεγαλομέτωχος Παϊρακλής, για τις πλαστές τότε, ενημερώτητες. Και γράφουν χθες όλα τα αθηναϊκά μέσα: αθώος ο Ηρακλής, κακώς υποβιβάστηκε το 2011. Και εκεί πραγματικά έχεις τόσο θυμό, τόσο εκνευρισμό, τόση αηδία, που δεν ξέρεις τι να πρωτοποιείς και τι να πρωτογράψεις. Η αλήθεια όμως ήταν και είναι μία.
ότι ούτως ή άλλως ο Ηρακλής ήταν αθώος, ούτως ή άλλως ο Ηρακλής δεν έπρεπε να υποβιβαστεί, γιατί πολύ απλά αυτό που κανείς δεν θυμήθηκε να το πει εχθές, κυρίως στα αθηναϊκά μέσα και δεν τα κατηγορώ, αυτό ξέρουν, αυτό γράφουν. Ήταν σημαντικό έστω και μετά από 8 χρόνια να λένε ότι να παραδέχονται αυτό που δεν παραδεχόντουσαν πολύ τόσα χρόνια και μας λέγανε γραφικούς. Και εδώ στην πόλη θυμάστε τι λέγανε. Πλαστές είστε γριές. Καλά κάνανε και σας ρίξανε. Και αυτοί που ψηφίζανε και εδώ από την πόλη εις βάρος του Ηρακλή τι λέγανε. Από τη στιγμή που είναι πλαστός ο Ηρακλής πρέπει να τηρήσουμε την νομιμότητα. Και οι περίφημοι διάλογοι κάποιων ευρωβουλευτών τι λέγανε. Τα ίδια δεν λέγανε. Να πέσουν οι γριές αφού είναι πλαστές. Τώρα τι θα πούνε. Που δεν είναι πλαστές οι γριές. Να θυμίσω την πολύ μεγάλη αλήθεια λοιπόν. Που λίγοι τι θυμούνται. Ότι και πλαστογραφία να είχες κάνει το 2011, η ποινή για την πλαστογραφία ήταν απαγόρευση μεταγραφών και 50.000 ευρώ πρόστιμο κύριοι. Δεν ήταν ποτέ υποβιβασμός. Για μένα λοιπόν και για όλους εμάς τον Ηρακλή δεν χρειάστηκε να περάσουν 8 χρόνια για να ξέρουμε ότι είναι αθώος. Ήταν, είναι και θα είναι. Απλά χθες το παραδέχτηκε και το Πανελλήνιο γιατί υπήρχε αυτή η μεγάλη δικαίωση. Μην μείνουμε όμως αυτό. Μην μείνουμε στο χτύπημα την πλάτη. Καημένε Ηρακλή τι σου κάνανε πριν 8 χρόνια. Να πάμε στο διατάφτα. Τι είναι το διατάφτα? Θα ακούσετε τώρα. Σε λίγο θα μάθουμε πολλά περισσότερα γιατί ο κόσμος είναι λίγο συγγισμένος, είναι λίγο μπερδεμένος. Δεν τον κατηγορώ. Όλοι θέλουμε μετά και από το χθεσινό να μπούμε στη διαδικασία να λέμε και εγώ το γράψα χθες το βράδυ μέσα στον εκνευρισμό μου και εξακολουθώ να το λέω. Μακάρι να βρεθεί ένας, δύο, πέντε να τους κυνηγήσουν όλους αυτούς με μηνύσεις για αποζημιώσεις, για λεφτά, για εκατομμύρια, για τα πάντα. Στην Ελλάδα δεν ξέρω ποιος θα το κάνει. Δεν λέω για την οικογένεια του Ηρακλή. Μιλάω για τους απ' έξω. Γιατί αν κάποιος σοβαρός υπήρχε στην Ελλάδα και στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στην ελληνική δικαιοσύνη, θα έλεγε τι έχουμε εδώ. Αυτό. Αστέρα Τρίπολης. Β' Εθνική. Β' Εθνική. Δεν σώθηκες παράνομα. Γιατί χθες γράφουν όλοι αδίκως. Έτσι δεν είναι, Χριστό? Αδίκως έριξαν τον Ηρακλή. Δεν γράφουν από κάτω αδίκως έσωσαν τον Αστέρα Τρίπολης. Αστέρα Τρίπολης στη Β'. Πού μου παίξες και Ευρώπες δύο χρόνια. Φέρε πίσω όσα κέρδισες από το 11 μέχρι το 19. Φέρε πίσω λεφτά που πήρες από μεταγραφές. Φέρε πίσω λεφτά από τηλεοπτικά. Φέρε πίσω λεφτά από τις Ευρώπες. Έλα εδώ Ηρακλή, πάρ τα όλα εσύ τα λεφτά της Τρίπολης. Πάρε τα τηλεοπτικά συμβόλαια, πάρε τους χορηγούς, πάρε τα πάντα. Πάρε τα λεφτά, πάρε τα περιουσιακά σου στοιχεία που σου κάναν πλιάτσικο τότε και σου πήρανε ό,τι ποδοσφαιριστή υπήρχε. Και ομάδες της πόλης και ομάδες εκτός πόλης. Φέρε διαφημίσεις, φέρε χορηγίες, φέρε τα τηλεοπτικά, φέρε τα πάντα. Ξέρετε πόσα είναι άμα τα βάλουμε κάτω? Πολλά εκατομμύρια. Πολλά εκατομμύρια. Ποιος μπορεί να διεκδικήσει τώρα? Δύο. Ο Αντώνης Ρέμος και ο Γυμναστικός Σύλλογος. Και ήδη στο Γυμναστικό Σύλλογο το έχουν φυσικά υπόψη, έχουν ασχοληθεί αυτό, με αυτό έχουν κάνει μια προεργασία. Και θα δούμε αν η πρώτη κίνηση είναι μηνύσεις. Απλά είναι πολλά που απασχολούν και τον ίδιο το Γυμναστικό Σύλλογο, που ίσως χρειαστεί κάποιες μέρες να προχωρήσουν. Ο τωρινός Ηρακλής, με το διαφορετικό αφημί, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μόνο ο Αντώνης Ρέμος ως μεγαλομέτοχος της τότε ΠΑΕ που την έριξαν. Ο τωρινός Ηρακλής μπορεί να κάνει κάτι για τον άδικο υποβιβασμό με το Λεβαδιακό το 17. Για εκεί ναι μπορεί να κάνει και μπορεί να κάνει πολλά. Και μηνύσεις και αποζημιώσεις και τα λοιπά. Αλλά ο τωρινός Ηρακλής με την υπάρχουσα κατάσταση και διοίκηση δεν μπορεί να κάνει τίποτα γιατί
δεν έχουν ούτε ένα ευρώ να δώσουν στο Λουκίνα. Ή μάλλον ένα ευρώ έχουν. Πέντε δεν έχουν να του δώσουν. Εχθές είχαμε σκεφτεί λίγο πονηρά και λέγαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής ότι δεν μας αρέσει που θα γίνει το δικαστήριο αύριο και δεν μας αρέσει γιατί υποτίθεται ότι τα βρήκαν οι δύο πλευρές. Που όντως τα είχαν βρει, το είχαν παραδεχθεί και οι δύο, και ο Ηρακλής και η πλευρά του κυρίου Πάρη Ατλαμάζογλου, του δικηγόρου του Γιάννη Λουκίνα. Ο οποίος Γιάννης Λουκίνας έκανε κατά σειρά τρεις υποχωρήσεις και στο οικονομικό και στο χρονικό ορίζοντα που θα πληρωθεί. Η τελευταία υποχώρηση που έκανε είναι να πάρει κάτι ψίχουλα προχθές τη Δευτέρα. Ώστε αν πάρει αυτά τα ψίχουλα, αύριο δικηγόρος του, στο δικαστήριο που είναι για αύριο, Πέμπτη, να πάει και να πει ότι εντάξει, ο Ηρακλής έδωσε κάτι, δεν ασχολούμαστε άλλο, αποσύρουμε την προσφυγή. Και ξέρετε τι έκανε η ΠΑΕ Ηρακλής. Δεν έδωσε ούτε αυτά τα ψίχουλα. Και αύριο θα γίνει κανονικά η δίκη. Θα γίνει κανονικά το δικαστήριο, το διαιτητικό, και θα εξεταστεί κανονικά η προσφυγή. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Αφαίρεση 3 βαθμών εάν ο Ηρακλής δεν δώσει 80.000 ευρώ cash. Γιατί πλέον, από τη στιγμή που δεν προχώρησε ο διακανονισμός και δεν έδωσε τα ψίχουλα, γιατί μιλάμε για γελίο ποσό που θα έπρεπε να δώσει τη Δευτέρα, θα χάσει 3 βαθμούς. Και ψάχνουμε να λέμε για αγωνιστική παραμονή και 4-4 και κουραφέξαλα. Ο Ηρακλής κινδυνεύει την επόμενη εβδομάδα να χάσει 3 βαθμούς. Και για να τους πάρει πίσω θα πρέπει να δώσει μέσα σε 5 εργάσιμες μέρες αυτά τα 80.000. Αλλιώς οι βαθμοί δεν θα επιστραφούν ποτέ. Και υπάρχει και ο δεύτερος κίνδυνος για την περίφημη επιτήρηση. Τη θυμάστε την επιτήρηση που σας τη λέγαμε εδώ κάθε λίγο και λιγάκι. Επλησιάζει και αυτή. Άλλους 3 βαθμούς. Να την ξανακάνω την ερώτηση. Θέλετε να τον ρίξετε? Πείτε το μας. Άμα μου έρθει εμένα λογαριασμός 100 ευρώ και μου πει η ΔΕΗ δώσ' μου 3 για να μην στο κόψω και εγώ δώσω στη ΔΕΗ 1, θα μου το κόψει ρε φίλε το ρεύμα. Αλλά τι θα σημαίνει αυτό? Όταν η ΔΕΗ θα μου λέει δώσ' μου 3, μην μου δίνεις 100 που μου χρωστάς, με 3 εγώ θα στο κρατήσω το ρεύμα. Αυτό έκανε και ο Λουκίνας. Και εγώ την κοροϊδεύω τη ΔΕΗ και λέω πάρε 1. Πάει να πει ότι δεν με νοιάζει αν έχω ρεύμα ή όχι. Πάει να πει ότι δεν τους νοιάζει αν ρίξουν τον Ηρακλή ή όχι στα χέρια τους. Δεν τους νοιάζει καθόλου. Αυτό αποδεικνύουνε. Όταν δεν δίνουν και το 1 ευρώ που πρέπει, τη Δευτέρα που μας πέρασε, αποδεικνύουν ότι δεν τους νοιάζει. Το γιατί το ξέρουν οι ίδιοι. Μπορούν τώρα να βγουν όσοι είναι υποστηρικτές και να πούνε ότι έχουμε λάθος πάλι. Να αρχίσουμε τα quiz. Α, σήμερα έφυγε ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος. Αύριο μεθαύριο μπορεί να φύγει κι άλλος. Αύριο παραμεθαύριο μπορεί να μην θέλει να κατέβει κάποιος στην προπόνηση γιατί είναι απλήρωτος. Αύριο μεθαύριο μπορεί να μάθουμε ότι η ομάδα πήγε με το ζόρι στο Ηράκλειο γιατί δυσκολεύεται να βρει πόσο να πάει στο Ηράκλειο. Ή μήπως γινόμαστε πάλι γραφικοί. Αποδεικνύεται πάντως ότι ο Τόμ Παπαδόπουλος δεν έχει διάθεση να βάλει ευρώ στον Ηράκλειο. Και αυτό που μας λέγανε τότε ότι μόλις γίνει τροπολογία και ξεμπλοκαριστεί ο λογαριασμός θα μπουν τα λεφτά που δεν μπορούσαμε τόσο καιρό να τα βάλουμε και θα γίνουμε βιώσιμοι και τα λοιπά, είναι τρίχες κατσαρές. Δεν μπαίνουν λεφτά πλέον στον Ηρακλή, δεν τους νοιάζει, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω ποιος, δεν ξέρω πότε, δεν ξέρω πώς. Κάτι πρέπει να γίνει. Αν τους αφήσουμε έτσι, τελείωσε το πράγμα. Ο Ηρακλής θα υποβιβαστεί είτε αγωνιστικά είτε εξωαγωνιστικά. Το εξωαγωνιστικά με αφαίρεση βαθμών. Αυτό που λες φίλε Αδάμ, για άλλο αφημί που λες, αυτή η σκέψη θα μπορούσε να υπάρχει αν
ρίξουν τον Ηρακλή στη Γάμα. Τίποτα δεν αποκλείεται. Είναι πλέον επικίνδυνη για τον Ηρακλή. Ας το καταλάβουμε όλοι. Και οι τελευταίοι που δεν θέλαν να το καταλάβουν. Είναι επικίνδυνη για τον Ηρακλή. Δεν δείχνουν να τους ενδιαφέρει ότι στα χέρια τους θα υποβιβαστεί. Έπρεπε να δώσουν 1 ευρώ στο Λουκίνα τη Δευτέρα και δεν το κάνανε. Και μιλάμε για γελίο ποσό. Πριν από αρκετούς μήνες, αν θυμάστε, η Επιτροπή Σωτηρίας του Ποδοσφαιρικού Ηρακλή και οι άνθρωποι που είχαν ασχοληθεί με το Ποδοσφαιρικό Ηρακλή στην τρίτη κατηγορία, πέρυσι δηλαδή, αλλά σε συνεργασία και με το Γυμναστικό Σύλλογο, είχαν βγει 2-3 ανακοινώσεις που κατέγραφαν τότε την επιθυμία των δύο αυτών πλευρών, της και ανώλευκης οικογένειας, να προχωρήσουν σε μηνύσεις, να προχωρήσουν σε κυνηγητό και για τον υποβιβασμό του 11 και φυσικά για τον υποβιβασμό, συγγνώμη, του 17 και από πλευράς ΓΣ, με το θέμα να πηγαίνει στην Ευρώπη και να στέλνονται υπομνήματα και επιστολές κτλ. Τότε, πριν από αυτούς τους μήνες, είχαμε φιλοξενήσει τον Νίκο τον Βαφιάδη, που ήταν και πρόεδρος αργότερα του ποδοσφαιρικού τμήματος. Και θα το κάνουμε και τώρα, γιατί το θέμα ξαναγίνεται επίκαιρο μετά τη χθεσινή εξέλιξη και τη χθεσινή απόφαση που κάνει το Πανελλήνιο πλέον, όχι μόνο εμάς τους γραφικούς, να λέμε ότι ο Ηρακλής ήταν, είναι και θα είναι αθώος. Για να δούμε αν και τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Γιώργο, και σε εσάς και σε όλους τους συνοπαδούς μας. Κατευθείαν σε θυμήθηκα σήμερα το πρωί, γιατί το θυμάμαι σαν χθες που τα λέγαμε εδώ στην εκπομπή για εκείνη την προσπάθεια που κάνατε, δεν θυμάμαι τώρα πόσους μήνες πριν ήτανε, με ανακοινώσεις που είχαν βγει. Αυτό ήταν πριν την ανάληψη της ομάδας. Πριν την ανάληψη. Ήταν η Επιτροπή Σωτηρίας. Ήταν ο Παπαθανασάκης και προσπαθούσαμε να βρούμε τρόπο μέχρι και αγοραστής της ΠΑΕ Ηρακλής του Παπαθανασάκη. Έπεσα εγώ, ο Γιώργος και ο Κώστας Ιωακιμίδης και ο Λάκης ο Παπαϊωάν. Ναι. Ναι. Άρα ήταν στην Επιτροπή Σωτηρίας, έτσι, καλά θυμάμαι. Μπράβο, δεν ήμασταν η Επιτροπή Σωτηρίας. Μάλιστα. Και υπήρξε, νομίζω, και η συνεργασία με το ΓΣ. Είχαν βγει και από κοινού ανακοινώσεις, είχαν βγει και ξεχωριστά ανακοινώσεις για το θέμα να πάει και στην Ευρώπη κτλ. Εκείνο από πλευρά σας ήταν και για τους δύο υποβιβασμούς ή μόνο για του 17. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι δύο υποβιβασμοί, παρόλο που είχαν το ίδιο θύμα, ναι, λέγεται Ηρακλής, είναι διαφορετικές. Δύο τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Ναι. Και οι δύο έχουν, και οι δύο έχουν σύνδεση μεταξύ τους, αλλά είναι ξεχωριστές. Δηλαδή, τόσο καιρό πριν, όταν προσπαθήσαμε αυτή την προσπάθεια, δεν υπήρχαν δικαστικές αποφάσεις. Το οποίο, σε αυτή την κίνηση την οποία θέλαμε να κάνουμε τότε, δεν είχαμε όλες οι ενδείξεις, ήταν αυτό που λέμε, ότι αυτό που λέγαμε ήταν αυτό, όχι ότι ήμασταν γραφικοί, αλλά ήταν η πραγματικότητα. Σωστά. Άλλοι μας λέγανε γραφικούς, ναι, σωστά. Και εμάς μας λέγανε γραφικούς. Και μέσα από την οικογένεια, δηλαδή, σε κάποιο βάση μπορεί να είχαμε γίνει και λίγο μας να μας. Αλλά το χθεσινό είναι ένα όπλο πλέον, έτσι. Ωραία. Πλέον, λοιπόν, από τη στιγμή που υπάρχει μια δικαστική απόφαση, η οποία μάλιστα έχει βγει από ελληνικό δικαστήριο, δίνει σε δύο κατευθύνσεις για την περίπτωση του 2011 να κινηθεί είτε νομικά σε επίπεδο ΕΠΟ, επιτροπών και οτιδήποτε άλλο, και σε φυσικά πρόσωπα. Βεβαίως, η μία είναι η ΠΑΕ του κυρίου Ρέμου, ο οποίος αυτός ήταν ο μεγαλομέτοχος όταν ο Ηρακλής υποβιβάστηκε το 2011 και αθωώθηκε μάλλον γι' αυτό, οπότε ο ίδιος, λόγω της καταστροφής της εταιρείας στην οποία είχε τις μετοχές και λόγω όλων αυτών των πραγμάτων των οποίων έγιναν σε εκείνη την ΠΑΕ, έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση. Μαζί με αυτόν όμως υπήρχε και ένας δεύτερος εμπλεκόμενος, ο οποίος μας ενδιαφέρει, και είναι ο ΓΣ Ηρακλής. Ο ΓΣ, λοιπόν, Ηρακλής αναγκάστηκε να διαλύσει το ποδοσφαιρικό τμήμα, οπότε στην ουσία να απελέσει ένα ποσό του 10% που δικαιούταν νομίμως από την ΠΑΕ. Σωστά. Βεβαίως. Έφυγαν οι εποπτείες των ακαδημιών, οπότε μιλάμε για άλλα έσοδα, τα οποία και αυτά θα μπορούσε να τα διαχειριστούν. Περιουσιακά στοιχεία, ποδοσφαιριστές μέλλοντος κτλ. Και τα λοιπά. Παιδάκια, καταστράφηκαν αυτό, από την Α πήγε στη Δέλτα, και αναγκάστηκε να κάνει αυτό που έγινε τότε με τις εικόνες.
Ο ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ λοιπόν Ηρακλής πλέον με τη δικαστική απόφαση μπορεί να διεκδικήσει πράγματα, μπορεί να ασκήσει αγωγές σε φυσικά πρόσωπα. Mm-hmm. Και γνωρίζουμε τα φυσικά πρόσωπα ποια είναι, είτε λέγεται κύριος Κουρίδης, είτε λέγεται κύριος Δημητρίου, είτε λέγεται κύριος Δημητρίου. Οπουδήποτε. Πιλάβιος και τα λοιπά. Εγώ μα γνωρίζω κύριε Σπυρί, αυτός είναι ο πρώτος. Συγγνώμη, τον ξέχασα και έκανα λάθος απλά. Η σειρά είναι Πιλάβιος Κουρίδης Δημητρίου, αυτή είναι η σειρά. Σειρά, κι άλλοι. Κι άλλοι είναι, απλά είναι τα τρία βαριά ονόματα. Αυτή είναι δεδομένα, αυτή είναι, όχι, και το νομικό σύμβολο του Super League, περίμενε, δεν είναι έτσι. Και από εκεί. Και από εκεί θα πιάσει. Ναι, για την, για την ΕΠΟ είπα αυτούς τους τρεις, ναι, για την ΕΠΟ. Ναι, μπορεί να κάνει. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα τα οποία ο Γυμναστικός Σύλλογος έχει μετά από πολλά χρόνια τη χαρά, και δεν το λέω για να πω ξέρεις κάτι. Θεωρώ ότι έχει μια διοίκηση η οποία προσπαθεί να κάνει πολύ καλά πράγματα και υπάρχουν παιδιά τα οποία μπορούν. Mm-hmm. Έχουν πλέον τα όπλα και μπορούν να διεκδικήσουν πράγματα. Οι ίδιοι θα πρέπει να καθίσουν κάτω, να το συζητήσουν σε ό,τι χρειαστεί από μέσα. Εμείς είχαμε πάει και στην Επιτροπή Διοντολογίας, είχαμε στείλει και στην UEFA ένα υπόμνημα. Μπορεί να ξαναγίνει ξανά. Και ας μην ξεχνάμε και πλέον ότι μπορεί στην UEFA, Νίκο, συγγνώμη, σε διακόπτω, να γίνει και με την απόφαση του ελληνικού δικαστηρίου που έχουμε από χθες στα χέρια μας. Ακριβώς. Μα δεν καταλαβαίνω. Είναι πολύ δυνατό χαρτί τώρα. Στην αγωγή επίσης, γιατί τους ξεχνάμε, στους δύο δικηγόρους που ήταν μαζί με τον δικαστή που μας αθώωσε το 2011, γιατί η απόφαση δεν ήταν 3-0. Τον Αεροπαγίτη λες, βέβαια. Ο Αεροπαγίτης μας δικαίωσε και οι άλλοι δυο ήταν αυτοί που φροντίσανε. Το 2-1 το περίφημο, ναι. Μπράβο, γι' αυτό λοιπόν, εκτός αυτό μπορούμε να κινηθούμε νομικά, μπορούμε να ζητήσουμε διαφυγόν τα κέρδη. Υπάρχουν πράγματα τα οποία ο Ηρακλής πρέπει να τα εκμεταλλευτεί. Αλλά λες μόνο ο ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ και κανένας άλλος, έτσι. Όσον αφορά τον Ηρακλή. Το 2011 είναι ξεκάθαρο. Υπήρχαν δύο τεράστιοι χαμένοι εκείνη την εποχή. Ο ένας ήταν ο μεγαλομέτοχος και ο άλλος ήταν ο ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Ηρακλής. Αυτό είναι το 2011. Το 2017 μπορεί να διεκδικήσει το Ιδρυτικό Σωματείο και ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ. Αυτές είναι οι δύο ξεχωριστές. Βεβαίως το θύμα είναι ο Ηρακλής. Και θα πρέπει να βγει ο Ηρακλής μπροστά σε αυτό το κομμάτι και να διεκδικήσει μέχρι και την τελευταία δεκάρα που το οφείλεται. Δεν κοστάει σε κανένα, του κοστά τα πάντα. Ο τωρινός μεγαλομέτοχος μπορεί να κυνηγήσει το θέμα του 17. Ο τωρινός μεγαλομέτοχος θα πρέπει να κλείσει τις δικές του υποθέσεις και να αφήσει τη... Καλά, ναι. Θα πάμε και σε αυτό. Θα πάμε και σε αυτό. Άκουσε με. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή ο λόγος που έκανα πάνω από 7 μήνες για να βγω πλήν από τη βράβευση στην ΕΠΣ Μακεδονίας που είπα δύο κουβέντες γιατί βράβευσα τον κύριο Αντωνιάδη, ήταν ο δρόμος της σιωπής. Πολλοί μας έχουν κατηγορήσει γιατί δεν βγαίνουμε να μιλήσουμε, γιατί είναι αυτό. Εμείς μιλήσαμε κοντά στα 3 χρόνια. Η δικιά μου δε η φωνή θεωρώ ότι ίσως έγινε και βαρετή. Για να μην πω ότι σε πολλούς μπορεί να έχει γίνει και εκνευριστική το να ακούνε συνέχεια τα ίδια πράγματα. Και ο λόγος που σταματήσαμε να μιλάμε εμείς ήταν γιατί την ημέρα που παραδώσαμε την ΠΑΕ στο νέο μεγαλομέτωχο, πάψαμε να έχουμε και οποιαδήποτε σχέση με την ΠΑΕ αυτήν. Οπότε τα έργα μας και τα λόγια μας ήταν αυτά που μείναμε, αυτό το οποίο καταφέραμε με όλο τον Ηρακλή μαζί, είτε λέγεται Κόσμος, είτε λέγεται ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ, είτε λέγεται όλοι μαζί αυτό που καταφέραμε πέρσι, είναι μια τεράστια επιτυχία και πιστώνεται πραγματικά σε όλους μας. Απλά πλέον η δικιά μας η φωνή ήταν η φωνή του χθες και αυτός που θα έπρεπε να μιλάει είναι η φωνή του σήμερα. Η οποία όμως φωνή του σήμερα, αν με ρωτήσετε εμένα, ναι, που είχα μια πιο στενή σχέση, όχι με τον μεγαλομέτωχο, αλλά όλα αυτά τα τελευταία χρόνια με τον Ηρακλή, δεν έχω καταλάβει ακόμα για ποιον λόγο έχει έρθει στον Ηρακλή. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιο είναι το πλάνο του. Για μένα, λοιπόν, ο συγκεκριμένος θα πρέπει να φροντίσει να κάνει αυτό που είπε ως πράξη. Να κλείσει τη χρήση του χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα. Μα ήδη τα αυτό προβλήματα πλησιάζουν και οι βαθμοί θα αρχίζουν να αφαιρούνται σιγά σιγά. Άκουσα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Για να κλείσουμε το θέμα ένα-ένα και άμα θες μετά να πάμε ναι, στο... Ναι. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια χεσή ευκαιρία αυτή τη στιγμή να βγει ο ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ επιθετικά.
αφού πρώτα βεβαίως οι άνθρωποι οι οποίοι το διοικούν καθίσουν και συζητήσουν και βρουν τους τρόπους και τις παραμέτρους, γιατί πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα από τότε που ήμασταν εμείς και είναι φυσιολογικό, γιατί πλέον υπάρχει δικαστική απόφαση, υπάρχει τετελεσμένο. Σωστά. Δεν υπήρχε αυτό με εμάς. Εμάς ήταν η μαρτυρία, η εικασία, η ένδειξη, αυτό. Εδώ πέρα το 17 δεν υπήρχε νομοθεσία και ανακαλύψαν... Δεν είχε μπει στον ΚΑΠ ποτέ, ναι. Τι να συζητάμε τώρα. Πρόσθετες παρεμβάσεις κάναμε, πήγαν... Δυστυχώς όμως σου είπα, είχαμε το πρόβλημα. Το λάθος είναι ότι δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αυτό είναι το κακό. Για τον ΚΑΠ, τώρα μου το θύμισες. Για να το θυμίσουμε ξανά και στον κόσμο. Καταρχήν να σας πω κάτι, για να σας πω και λέω, Γιώργο, ποιο ΚΑΠ. Για ποιο ποδόσφαιρο μιλάμε. Καλά, εννοείται, εννοείται. Αλλά πάνω τότε που πηγαίνατε ως Επιτροπή Σωτηρίας. Το Παναθηναϊκό γραμμένο με μαύρα γράμματα ήταν. Το ξέρω. Και πήγανε κάτι. Όλοι το ξέρουν. Εκεί θέλω να σε πάω. Πέρυσι, πρόπερσι, συγγνώμη, ως Επιτροπή Σωτηρίας που κατεβαίνατε κι εσύ και οι υπόλοιποι σχεδόν κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα, μην πω, για να συναντιέστε με τον Βασιλιάδη και όχι μόνο, σας έλεγε. Αν θυμάμαι καλά, ότι εγώ δεν μπορώ να παρέμβω γιατί υπάρχει το αυτοδιοίκητο, σωστά? Βεβαίως. Φέτος, που θέλει, όχι θέλει, χθες πήρε και το OK της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ για την αναδιάρθρωση, την επιβάλλει με τα λεφτά του κράτους και του Κοσμάκη, ξεχνώντας ότι υπάρχει αυτοδιοίκητο, σωστά? Βεβαίως. Ναι, άκουσε με, Γιώργο, μιλάμε τι για να συζητάμε τώρα. Γι' αυτό σου λέω για ποιο ποδόσφαιρο μιλάμε. Δυστυχώς όμως... Τότε δεν μπορούσε γιατί υπήρχε το αυτοδιοίκητο. Τώρα δεν υπάρχει το αυτοδιοίκητο και πάει να κάνει αναδιάρθρωση. Άμα έχεις τα λεφτά στο χέρι να ξέρεις... Και τα σκορπάς και δίνεις υποσχέσεις όλες τις ομάδες. Αλλά να πω κάτι. Ναι, αυτό που θες. Είπε ο Γιαννάκης ο Παπαδόπουλος... Σήμερα. Ότι... Μπράβο. Γιατί ο Γιαννάκης ο Παπαδόπουλος, αν καταλάβουν κάποιοι για ποιον λόγο είπε αυτά που είπε, ίσως καταλάβουν και πολλά. Δυστυχώς θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Ηρακλής δεν χρειάζεται έναν πρόεδρο με πάρα πολλά λεφτά. Χρειάζεται έναν πρόεδρο με πολύ μεγάλη καρδιά. Και με αλήθειες. Χρειάζεται έναν Ατματζίδη, χρειάζεται ένα Τσιλόπουλο ή χρειαζόταν ένα Περτσινίδη. Άνθρωπους που είναι μπέσα. Όχι αυτό που έχουμε καταφέρει εμείς. Θέλει και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Πέρσι ο Ηρακλής δεν ήταν πλούσιος. Αλλά ήταν Ηρακλής. Πέρσι ο Ηρακλής δεν ήταν μέσα έξω ό,τι χρειαζόταν αυτό που γίνεται για να μπορεί να παίρνει το ποτάσμα κάθε χρόνο κάποιος. Το πήρε γιατί ήταν ο Ηρακλής όμως. Δυστυχώς αυτόν τον Ηρακλή τον αποδομήσανε. Τον δημιουργήσανε εχθρούς. Βγάλανε ανθρώπους στο περιθώριο και καλά κάνανε. Ξαναλέω. Αυτό είναι η μοίρα της προηγούμενης διοίκησης με την επόμενη. Η επόμενη για να μπορέσει να πετύχει πρέπει να μειώσει το έργο της προηγούμενης. Είναι το ίδιο πράγμα που ζούμε πολιτικά στην Ελλάδα κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση. Δυστυχώς πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν όλοι μας ότι ο Ηρακλής δεν πρέπει αυτή τη στιγμή ούτε να μην ψημερεί ούτε να στεναχωριέται. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει ο Ηρακλής να λειτουργήσει με λογική για να γλιτώσει τα χειρότερα για φέτος και να οργανώσει αυτό που πρέπει να οργανωθεί για να κάνει του χρόνου αυτό που πρέπει να κάνει. Απλά, οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι έχουν τις τύχες της ομάδας αυτή τη στιγμή έχουν το καρπούζι και το μαχαίρι. Αυτοί λοιπόν πρέπει να δώσουν τη λύση, γιατί όταν πέρσι υπήρχε πρόβλημα, τη λύση την δίναμε εμείς. Δεν πηγαίναμε αλλού. Δεν ζητούσαμε από αλλού να κάνουν αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε εμείς. Και δεν ήταν εύκολη η φετινή ή η περσινή χρονιά, όπως πολλοί νομίζουν, άλλαξε λέει η κατηγορία, ξέρεις ποια κατηγορία, παίκτες δεν είχες. Ποια κατηγορία. Όχι, δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε καθόλου. Ποια κατηγορία, γήπεδο δεν είχες να προπονηθείς, ποια κατηγορία. Θέλω να ρωτήσω κάτι όσον αφορά τις σχέσεις, αν υπήρχαν, αν υπάρχουν, δεν ξέρω. Ξέρω, αλλά καλύτερο να μας το πεις εσύ, του Ιδρυτικού Σωματείου, στο οποίο και ήσουν και πρόεδρος, με την παέρα κλής του Τόμ Παπαδόπουλου, του Καραντώνη, του Θοδωρίδη κτλ. Κτλ. Αν και ο Θοδωρίδης δεν έχει θεσμικό ρόλο στην ΠΑΕ. Υπήρχαν... Θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπήρχε πίεση από το Ιδρυτικό Σωματείο να πάρουν τηλέφωνο, να έρθουν στην ΠΑΕ και να πούν «Τόμ, τι κάνεις, μας ρίχνεις, τι είναι αυτά?»
Υπήρχε ένα τέτοιο, υπάρχει ένα τέτοιο. Άκουσέ με, επειδή θέλω να είμαι διακριτικός και θέλω να είμαι και απόλυτα σωστός. Ναι. Από τον Οκτώβριο και έπειτα, όταν και έγιναν οι εκλογές, εγώ δεν είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ερασιτέχνη, του Ιδρυτικού Σωματείου. Ναι. Σε αυτή λοιπόν την ερώτηση την οποία μου κάνεις, ποια είναι η στάση παρόλο που γνωρίζω, θεωρώ πρέπει να απαντήσει ο κύριος Ποντίκης. Εντάξει, εντάξει. Ακριβώς. Okay, γιατί okay. Δεν θέλω να προκαταβάλω σεβαστώ. Με τα λόγια μου. Θα ρωτήσω όμως τον μικρομέτοχο Νίκο Βαθιάνη. Ο Νίκος λοιπόν, ο οποίος μαζί με άλλους 6 μικρομέτοχους, το καλοκαίρι, τους μετόχους, τους 13 που πήγαν. Μπράβο. Οι 13 μέτοχοι. Μέτοχοι, okay. Και πήρανε τις μετοχές και γι' αυτό κατηγορηθήκαμε. Γιατί αυτό σου λέω, δημιουργήσανε εχθρούς κάποιοι συγκεκριμένοι εναντίον της παλιάς διοίκησης, και όταν ήρθε ο συγκεκριμένος νόμιζε ότι έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι τους κάβουν το λάκκο. Βεβαίως, με τα πεπραγμένα του τη φετινή χρονιά, θεωρώ ότι θα ήταν αδύνατο η συνύπαρξή μας. Γιατί εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να δεχτώ ποτέ να βρίσκομαι σε μια διοίκηση από οποιαδήποτε θέση και να δηλώνω ότι διοικητικά δεν υπάρχουμε πουθενά. Το είπε. Δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου. Το είπε όντως, στη συνέντευξη τύπου. Δεν μπορώ εγώ λοιπόν να θεωρήσω ότι αυτό το πράγμα είναι. Ο Ηρακλής θέλει σοβαρότητα. Πέρσι ο Ηρακλής είχε κάποιους βασικούς πυλώνες. Ειλικρινά, όσο περίεργο και σας φαίνεται, πέρσι ο Ηρακλής λειτουργήσε βάσει ενός σχεδίου. Δεν πήγε όπως να είναι. Και φέτος όλα τα όπλα τα οποία θεωρούσα ότι θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν, γιατί και εμείς να τον βοηθήσουμε θέλαμε. Σε πολλά πράγματα. Μα ήμασταν οι άνθρωποι οι οποίοι βρεθήκαμε στο περιθώριο. Εσείς δεν κάνετε. Πάντα ευχαριστούμε. Ξέρουμε εμείς, έχουμε τον τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι αφού το στυλ του ήταν ότι εμείς έχουμε τον τρόπο, να αποδείξει ότι έχει τον τρόπο. Γιατί τον Ηρακλή τον παρέλαβε και πρέπει να τον παραδώσει από εκεί που τον παρέλαβε. Έτσι είναι η αλήθεια. Για να λέμε, γι' αυτό και λέω ότι πρέπει να κλείσει και τη χρήση του σε όλα. Σεβόμενος αυτό που μου είπες για το Ιδρυτικό Σωματείο. Πάντως, θέλω να ρωτήσω. Προσωπική μου γνώμη. Θέλω να ρωτήσω για εσένα προσωπικά και για τους υπόλοιπους μετόχους που πριν από 2-3 εβδομάδες είχατε μία συνάντηση με δική σου πρωτοβουλία και με κάποιους άλλους μετόχους στα γραφεία της ΠΑΕ με τον Τόμ Παπαδόπουλο. Και επειδή ξέρω ότι εκείνη την περίοδο που έκαιγε το αγωνιστικό και όχι μόνο, δεν θέλατε να βγει κάτι προς τα έξω για να μην γίνει κακό στην ομάδα. Τώρα που είμαστε στο και πέντε, όχι στο παραπέντε, τι μπορούμε να πούμε από εκείνη τη συνάντηση που είχαν κάνει οι μέτοχοι της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ με το μεγαλομέτοχο της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ? Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι έγινε μια. Για τον κόσμο, έτσι, όχι για μένα. Ακριβώς, για τον κόσμο. Ότι έγινε μια συζήτηση το οποίο του τέθηκαν όλα επιτάπητος. Mm-hmm. Δεν χαρίστηκε ούτε το κόμμα σε αυτά τα οποία ζητήσαμε. Θεωρώ ότι σε κάποια από τα ζητήματα τα οποία προχώρησαν το τελευταίο διάστημα ήταν γιατί εισακούστηκε αυτό το οποίο του είπαμε και θα πρέπει να γίνει αυτό ακριβώς που του είπαμε από την αρχή. Να κλείσει την οικονομική χρήση και να μην δημιουργήσει ούτε ένα ευρώ νέο χρέος. Το καλοκαίρι το προσπαθήσαμε πάρα πολύ και κάναμε και πολλά πράγματα τα οποία δεν ξέρει και ακόμα θα κάνουμε. Πράγματα για να προσπαθούσαμε να τον προστατεύσουμε. Δυστυχώς δεν άκουγε. Και το κακό είναι ότι όταν δεν ακούς και δεν ξέρεις, θα κάνεις λάθη. Μέσα σε αυτό, Νίκο, είναι και ο Θεοδωρίδης ή μόνο ο Παπαδόπουλος? Ο Ηλίας ο Θεοδωρίδης για μένα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μας βοήθησε και πέρσι και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήρθε λόγω Παπαδόπουλου, ήρθε λόγω το ότι γνώριζε κάποιους ανθρώπους από και δυσκόταν. Ναι. Από πέρσι. Ωραία. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει λεφτά και δεν ήταν υποχρεωμένος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Ηλίας ο Θεοδωρίδης ό,τι έκανε το έκανε για τον εαυτό του και ίσως για την τρέλα του. Απλά έκανε και πολλά λάθη βάζοντας λεφτά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άκουσε. Μπορεί. Άκουσε με. Όποιος δουλεύει θα κάνει και λάθη. Σημασία έχει ότι κάποιος έχει την υποχρέωση και κάποιος δεν έχει την υποχρέωση. Με καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω, Γιώργο? Ναι. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτός που έχει την υποχρέωση είναι αυτός που θα πρέπει να κάνει και αυτά που πρέπει να κάνει.
Αν δεν υπήρχε ο Ηλίας και βλέποντας ότι τα λεφτά που έχει βάλει είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό και την οικονομική στενότητα την οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνεις ότι ίσως αυτά να είχαν γίνει και τρεις μήνες πριν. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις επειδή βάζεις λεφτά. Άκουσε με. Αυτό, σου ξαναλέω, είναι κάτι που σίγουρα δεν μπορεί. Ο καθένας είναι, είναι το ένα και το άλλο, έτσι. Α, και ο καθένας κίνεται για αυτά τα οποία έχει κάνει. Αλλά θέλω να σου πω ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στον Ηρακλή είναι ότι πρέπει να βγει ο μεγαλομέτωπος και να ξεκαθαρίσει αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Δεν νομίζω να το κάνει. Δύο συνεντεύξεις τύπου έδινε και έδωσε και δεν το ξεκαθάρισε. Τώρα θα το κάνει. Μία ερώτηση ενός φίλου του Θοδωρή που μου θυμίζει και κάτι που νομίζω το έχεις πει και εδώ στην εκπομπή πριν από καιρό. Το είχες πει βέβαια έχοντας θεσμικό ρόλο ως πρόεδρος του Ιδρυτικού Σωματείου και μετά έχεις αποχωρήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το σημειώνω αυτό για να το θυμίζω και στον κόσμο. Όταν έλεγες ότι το δίσεξα Μαρτίνου καδρός σοφού για το ότι όποιος αναλαμβάνει την ΠΑΕ Ηρακλή θα πρέπει να υπάρχει μια θεσμική θωράκιση, το θυμάσαι πολύ καλά και θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος είτε από το Ιδρυτικό Σωματείο είτε από το ΓΣ. Μήπως, λέει ο φίλος ο Θοδωρής, βρήκαν ανοιχτή πόρτα και μπήκαν. Και δεν υπήρχε αυτή η θωράκιση, δεν υπήρχε ο εξονυχιστικός έλεγχος, δεν υπήρχε αυτό που κάνατε πέρυσι, για παράδειγμα, που βγαίνατε και λέγατε κάθε δύο μήνες μπαίνει αυτό, βγαίνει αυτό, κάναμε εκείνο, κάναμε το άλλο. Μήπως φταίμε και εμείς. Προσπαθώ να μεταφράσω το μήνυμα του φίλου του Θοδωρή, έτσι. Μπορώ, θα σου απαντήσω, καταλαβαίνω το φίλο, θα σου πω. Το 10% δεν μπορούσαμε να το πάρουμε γιατί έπρεπε να τελειώσει ένα δικαστήριο το οποίο είχε. Όχι, πέρα από το 10%. Μιλάει ο φίλος του Θοδωρή, αν καταλαβαίνω το μήνυμά του, για το πώς. Πόσο ελέγχθηκε από την οικογένεια του Ηρακλείου τον Παπαδόπουλο. Αυτό νομίζω. Τον Παπαδόπουλο, επειδή γνωρίζουμε την κατάσταση, επειδή θέλω τα γεγονότα την αυτά, υπήρχαν δύο υποψήφοι. Ναι. Εγώ ως πρόεδρος του Ερασιτέχνη, ναι, κάλεσα και τους δύο, μέχρι εντός των ορίων που προέβλεπε ο νόμος, να κάνουν τις απαιτούμενες ενέργειες για να καταστούν μεγαλομέτωχοι. Αυτό έπρεπε να κάνω και γι' αυτό ήταν ένας από τους λόγους. Ένας από τους δύο πέρασε όλους τους ελέγχους. Όλους τους ελέγχους, έτσι. Από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία μάλιστα ήταν και αναβαθμισμένη και πλέον αυτά που γινόντουσαν στο παρελθόν δεν γίνονται και είμαστε πιο συγκεκριμένος, κατέβαλε και το μετοχικό κεφάλαιο και κατέστη μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ηρακλής. Εμείς τις μετοχές τις οποίες τις πήραμε, γιατί ζητήθηκε να έχει το 100% και του είπα 100% δεν θα πάρει ούτε ο Θεός τον Ηρακλή όσο βρίσκομαι εγώ εν ζωή. Και όχι εγώ και άλλοι άνθρωποι. 100% ξανά δεν θα πάρει κανείς. Και μάλιστα θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε και μέσα στη γωνιά που τρέχει το 10% για να πάει στο 89%. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι τόσο καιρό δεν έπρεπε εμείς να μιλάμε και δεν έπρεπε να κάνουμε, γιατί για να σου δώσω καταλάβεις, αν βγαίναμε και λέγαμε πράγματα από τα οποία διαφωνούσαμε ή δεν συμφωνούσαμε ή βλέπαμε το ένα και το άλλο, πιθανότητα θα μπορούσαμε να έχουμε κατηγορηθεί, γιατί είναι και ένα γνώρισμα του κόσμου του Ηρακλή, ότι να, επειδή αυτό δεν τον έχει τώρα, λες και ο Μιλόν έχει αποδείξει με τη στάση του ότι ο στόχος του ήταν... Ναι, αλλά το καταλαβαίνω και το σέβομαι απόλυτα αυτό που λες, αλλά ο σκοπός της οικογένειας ήταν να ελέγχει, όχι να κάνει αντιπολίτευση. Ακριβώς. Γι' αυτόν τον λόγο κιόλας προσπαθήσαμε και λίγο πριν γίνει το μοιραίο κακό, ζητήσαμε σύγκληση μετόχων και θέσαμε τα πάντα επιτάπητος του μεγαλομετόχου. Αυτό μπορούσαμε να κάνουμε και αυτό κάναμε. Παρούσα πάντα, ναι. Και το κάναμε φωνάζοντάς τον και σου λέω ότι δεν πήγαμε για να γίνουμε φίλοι. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Αυτό, ακριβώς. Δεν πήγαμε για να γίνουμε φίλοι. Στο διατάφτα και στο πολύ δύσκολο. Κάθε φορά που ένας μεγαλομέτοχος στον Ηρακλή τα έκανε, να μην πω πώς τα έκανε, υπήρχαν κάποιοι που δημιουργούσαν είτε επιτροπές, είτε ομάδες, είτε όπως θες πες το, που μπαίνανε μπροστά για να σώσουν την ομάδα. Το έκανες και εσύ με Επιτροπή Σωτηρίας επί Παπαθανασάκη, γινότανε και επί Σπανουδάκη, γινότανε και επί Ρέμου. Τώρα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί αν αφήσουμε τον Ηρακλή στα χέρια αυτών που είναι τώρα στην ΠΑΕ Ηρακλής, δεν ξέρω πραγματικά μετά και το σημερινό που έμαθα για το Λουκίνα, αν αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να κρατήσουν την ομάδα στην κατηγορία. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να πιστώ ότι θέλουν να την κρατήσουν στην κατηγορία. Μπορεί να μπουν κάποιοι μπροστά, Νίκο, μήπως και τουλάχιστον να σωθεί η χρονιά, έτσι, μέχρι να δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Να μην δούμε τον Ηρακλή σε άλλη κατηγορία, αυτό εννοώ. Είτε αγωνιστικά είτε εξωαγωνιστικά.
Αυτό θα πρέπει να γίνει μια ευρύτερη συνάντηση. Σύντομα, φαντάζομαι. Σύντομα θεωρώ να οργανωθεί κάτι τέτοιο, να βρεθούμε όλοι μαζί, να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε επιτέλους ότι θα το κάνουμε και θα είναι η τελειωτική φορά στην οποία θα την πατήσουμε. Παρά το ότι υπάρχει μεγάλο μέτοχος, το ξαναλέω, γιατί και άλλες φορές υπήρχε και μπήκανε άλλοι. Ο μέτοχος υπάρχει και ο μεγαλομέτοχος αυτός πρέπει να το καταλάβουμε, επειδή μιλάμε για ότι ήταν ο ιδρυτής της εταιρείας για τρία επόμενα χρόνια. Σωστά. Είναι αυτός. Είναι αυτός, δεν αλλάζει, ναι. Μπορεί να γίνει η ίδια περίπτωση, να παραχωρήσει το management, να πάει σε ιδιωτικό συμφωνητικό, να βγει άλλο, να πουλήσει, αλλά να είναι αυτός. Στην τρίτη διτάξη κατηγορία θα είναι αυτός, αν χτυπά ξύλο η ομάδα βρεθεί εκεί. Τι θα είναι οι ομάδες. Αν θα είναι επαγγελματική κατηγορία ή όχι. Αυτός, αν είναι επαγγελματική. Λένε ότι θα είναι επαγγελματική και κάθε ομάδα θα πάρει 90.000 το χρόνο, αυτό λένε. 90.000, ακούστε να σας πω λίγο, επειδή Γιώργο άκουσε με λίγο ναι. Επειδή θεωρώ... Αυτά που λένε λέω, έτσι δεν τα βγάζω το ντροπή, το ότι ο Ηρακλής στην πιο εύκολη β' εθνική όλων των εποχών... Έχει στόχο τη δεκάδα, ναι, είναι ντροπή. Δεν, όχι, δεν μπορεί να μπει στη δεκάδα. Όχι, θα έχει στόχο τη στην δεκάδα. Πιο αστεία β' εθνική όλων των εποχών. Στην πιο αστεία β' εθνική και όποιος θέλει να μου πει ότι εγώ είμαι... εθεροβάμων και νομίζω και φαντάζομαι πράγματα, σας λέω ότι ο Ηρακλής αυτός, ο Ηρακλής ο φετινός, ο οποίος ειλικρινά με στεναχωρεί να τον βλέπω να δει σε αυτή την κατάσταση, εάν είχε κερδίσει τα δύο μάτς με τον Εγινιακό και το μάτς με τη Σπάρτη και είχε πάρει σε ένα από τα υπόλοιπα της πλάκας παιχνίδια τα οποία έπαιξε 3 βαθμούς, θα ήταν 1 βαθμό από τον δεύτερο. Και ας είχε χάσει και από τη Δράμα, ας είχε χάσει και από την Κέρκυρα, ας είχε χάσει και από τον Ρεκοτέλη, ας είχε χάσει και από τον Πλατανιώλα κέρδισε. Ναι, μόνο μετά αν τη δουλειά δεν γίνεται και το ξέρεις καλά. Δεν κατάλαβες. Και σου λέω για μάτς που είναι εύκολα. Δεν σου λέω ότι έπρεπε ο Ηρακλής να κάνει τη χρονιά που ήταν αίτητο. Με τον τελευταίο, ναι, με τον Εγινιακό που είναι τελευταίο. Δηλαδή μην τρελαθούμε, ο Ηρακλής είσαι. Έτσι. Με αυτά τα μάτς δεν πας ούτε με συστηματικά ούτε με αυτά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το πρόβλημα γι' αυτό και ο Γιάννης με έκανε τρομερή εντύπωση που μίλησε έτσι. Όπως και ο Τάσος όταν βγήκε να πει, είπε κάποια πράγματα και είχε δίκιο. Το πρόβλημα στον Ηρακλή ξεκινάει και τελειώνει σε ένα θέμα. Η διοίκηση πρέπει να είναι διοίκηση. Και πέρσι, παρόλο που ήμασταν ερασιτέχνες, υπήρχε διοίκηση σε όλα τα ζητήματα. Εάν λοιπόν η διοίκηση δεν επέτρεπε αυτό το πράγμα το οποίο συνέβαινε στα αποδυτήρια φετός, ο Ηρακλής υπήρχε πιθανότητα, γιατί δεν έχει κακό ρόστερ, το ξαναλέω, να κάνει πράγματα. Δεν έχει κακό ρόστερ. Απλά θα έπρεπε να καταλάβουν όλοι ότι βρίσκονται στον Ηρακλή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι και πέρσι, είναι κάτι το οποίο θα σου πω μετά από ένα χρόνο. Ποτέ πέρσι στα λεγόμενά μου δεν χρησιμοποίησε ότι ο Ηρακλής είναι προβληματικό σωματείο. Υπήρχε λόγος. Ο Ηρακλής δεν είναι προβληματικός. Οι άνθρωποι που διοικούν τον Ηρακλή είναι προβληματικοί. Και η νοοτροπία η οποία πηγάζει δίπλα από αυτό το όλο πράγμα είναι το προβληματικό και αυτό πρέπει να διορθωθεί. Ο σύλλογος πρέπει να επιστρέψει εκεί που ήταν πάντοτε. Μέσα στις 6 καλύτερες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Είναι χρέος όλης της οικογένειας, είναι χρέος όσων είμαστε και νιώθουμε Ηρακλής, να βρούμε τον τρόπο να επιστρέψει ο Ηρακλής από εκεί, από τον κάτι πρέπει να γίνει όμως σύντομα, γιατί υπάρχει παιχνίδι το Σάββατο και στο καπάκι την Τετάρτη και χάνεται ήδη πολύτιμος χρόνος. Και γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει ήδη χάθηκε. Να γίνει σύντομα, αλλά σε αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας είναι ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε μία φορά κάτι από το 1 και να το υποστηρίξουμε έως το 10. Γιατί στον Ηρακλή έχουμε την τάση να ξεκινάμε από το 1. Να μαζευόμαστε όλοι στο 1 και μέχρι το 10 να έχουν φύγει μισή. Το λέω εγώ. Γι' αυτό το λέω. Αυτό είναι το θέμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είχες πάρα πολύ καιρό να τοποθετηθείς. Βέβαια, για άλλο λόγο, με άλλη αιτία μάλλον τα είπαμε στον αέρα, αλλά νομίζω ότι άξιζε να πούμε και τα υπόλοιπα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Αυτά από τον Νίκο Βαφιάδη νομίζω είχαν πολύ ενδιαφέρον τα όσα έχει να μας πει. Έχουμε ακόμα ένα τηλεφωνικό ραντεβού να το προλάβουμε, Χρήστο μου. Σήμερα
100 ώρες να είχαμε. Πάμε να τρέξουμε να τα προλάβουμε όλα, αν και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά δεν πειράζει, θα τα καταφέρουμε. Να αναφερθούμε με λεπτομέρειες και με τη βοήθεια του νομικού εκπροσώπου, του δικηγόρου του Γιάννη Λουκίνα, του κυρίου Πάρη Ατλαμάζογλου, ο οποίος είναι στην γραμμή μας για αυτό το θέμα που μας απασχολεί κακώς εδώ και πάρα πολύ καιρό. Καλησπέρα σας, κύριε Ατλαμάζογλου, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, καλά, μια χαρά. Είχαμε μείνει στο της προηγούμενης εβδομάδος, όπου και με δική σας τοποθέτηση και με τοποθέτηση της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ, ή μάλλον αυτά που μετέφερε η ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ, δεν είχε βγάλει κάποια ανακοίνωση, είχε μεταφερθεί ότι έχουμε δώσει τα χέρια κατά κάποιο τρόπο, έχουμε συμφωνήσει δύο πλευρές και τα έχουμε βρει. Από εκείνο το σημείο, τι ακολούθησε, ή μάλλον τι δεν έγινε από την πλευρά της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ, ώστε να ξαναφτάσει στο σημείο η επικαιρότητα να μας λέει ότι ελοχεύουν κίνδυνοι για την ΠΑΕ και για την περίπτωση του Γιάννη Λουκίνα, του πελάτη? Κοιτάξτε, δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε λεπτομέρειες και να κουράζουμε τον κόσμο. Την ουσία του πράγματος, ναι. Η ουσία είναι ότι δεν τηρήθηκαν τα συμφωνημένα. Και από τη στιγμή που δεν τηρούνται τα συμφωνημένα, λοιπόν, δεν μπορούμε κι εμείς να ακολουθήσουμε κάτι το οποίο δεν το τηρεί η άλλη πλευρά. Τα συμφωνημένα ήταν να τηρηθούν μέσα σε αυτήν την εβδομάδα, στις αρχές αυτής της εβδομάδας, πριν δύο μέρες για παράδειγμα. Αυτό ακριβώς. Και αύριο είναι το δικαστήριο στις 5? Στις 4 νομίζω. Στις 4. Στις 5. Δεν. Εάν είχαν τηρηθεί τα συμφωνημένα τη Δευτέρα προχθές, προφανώς εσείς θα πηγαίνατε με όλη την καλή διάθεση αύριο και θα λέγατε ότι είμαστε οκ. Okay. Το λέω πολύ απλά, έτσι. Εγώ το ανέφερα στην πρώτη επικοινωνία που είχαμε τον κύριο Παπαδόπουλο, ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος τηρεί και τιμά τον λόγο του. Δεν έχει σημασία που μας χωρίζει μεγάλη απόσταση. Από τη στιγμή που δίνω το λόγο μου και λέω ότι θα κάνω κάτι, το κάνω. Πλην όμως πρέπει να τηρούνται αυτά τα οποία συμφωνούμε. Έχουμε κάνει πάρα πολλές διευκολύνσεις προς την ΠΑΕ Ηρακλής, γιατί αυτό είναι κάτι που πρέπει να ακουστεί. Πολλές φορές συμφωνήσαμε, πολλές φορές άλλαξαν τα δεδομένα και βάλαμε πολύ νερό στο κρασί μας. Και υποχωρήσατε πολλές φορές από ό,τι καταλαβαίνω. Τα είπατε. Το είπατε με μία λέξη. Ναι. Και πάλι δεν θέλουν να τηρήσουν αυτά τα οποία συμφωνήσαμε. Όχι. Όλα έχουν τα όρια τους. Η ανοχή μας έχει τελειώσει. Έχει εκπνεύσει. Αύριο η υπόθεση θα δικαστεί κανονικά. Και από τη στιγμή που ο Ηρακλής δεν ήταν σωστός σε αυτό που έπρεπε να είναι, θα επιδικαστεί ολόκληρο το ποσό, δηλαδή 80.000 ευρώ. Κοιτάξτε, είχε γίνει δοσοποίηση, την έχασε τη δοσοποίηση, τώρα θα υποχρεωθεί ο Ηρακλής να καταβάλει όλο το ποσό σε μία δόση πλέον των νομίμων τόκων. Είναι ένα ποσό κοντά στις 100.000 ευρώ. Α, είναι τόσο. Ναι. Και αν δεν το κάνει, αφαιρούνται 3 βαθμοί. Αυτό ακριβώς. Και μετά, αφού αφαιρεθούν, έχει 5 μέρες μπροστά του για να τους πάρει πίσω τους βαθμούς. Ναι, έτσι είναι. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό. Μάλιστα. Αφαιρούνται από το επόμενο παιχνίδι οι 3 βαθμοί. Μέσα σε 5 μέρες, αν πληρώσει, έχει δικαίωμα να τους πάρει πίσω. Αν δεν πληρώσει, επικυρώνεται αυτή η ποινή. Όπως ακριβώς έγινε πέρσι και με την υπόθεση του Βέμερο, που τελικά ο Παναθηναϊκός. Με τον Παναθηναϊκό, ναι. Ναι, πλήρωσε την τρίτη φορά και πήρε πίσω τους βαθμούς. Θέλω να επισημάνω ότι είχαμε όλη την καλή διάθεση να βοηθήσουμε τον Ηρακλή. Και προσωπικά εγώ και ο ποδοσφαιριστής. Δυστυχώς όμως, παρόλες τις υποχωρήσεις που κάναμε, βλέπουμε ότι η ανοχή μας έχει καταντήσει τελικά ενοχή για μας τους ίδιους. Έχετε καταλάβει το γιατί, ενώ εσείς υποχωρείτε και υποτίθεται ότι βοηθάτε σε αυτό το κομμάτι τον Ηρακλή, από την πλευρά του ο κύριος Στον Παπαδόπουλος δεν δίνει αυτό το, ας μου επιτραπεί η έκφραση κύριε Ατλαμάζογλου, το ψίχουλο ώστε να γλυκαθείτε για να προχωρήσετε σε μια ωραία συμφωνία και να πάτε παρακάτω? Έχετε καταλάβει μήπως? Όχι, δεν το γιατί, έχω καταλάβει, δεν το κάνει. Και να σας πω, όχι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να αναφερθώ σε αυτό το θέμα. Είναι κάτι που η αλήθεια είναι δεν με έχει απασχολήσει. Μπορεί να έχει αποφασίσει να ακολουθήσει αυτή τη στάση, αυτή τη γραμμή. Είναι δικαίωμά του και το σέβομαι απόλυτα. Εμείς όμως από την πλευρά μας δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο για να βοηθήσουμε τον Ηρακλή. Άλλωστε αντιλαμβάνεστε, για να μιλήσουμε και ποδοσφαιρικά, ναι, ότι η μπάλα δεν είναι στο γήπεδό μας, η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ηρακλή. Δίνει αυτό το ψίχουλο που λέω εγώ και τελειώνει η ιστορία.
Όχι τώρα. Τώρα όχι, και δεν να... μπορεί. Τη Δευτέρα έπρεπε να το κάνει. Έπρεπε αυτά να γίνουν. Έχουν αλλάξει τρεις φορές τη συμφωνία. Αυτό ήθελα να ρωτήσω ως τελευταίο, και αν μου επιτρέπετε. Είναι τρίτη φορά που δώσατε τα χέρια για κάτι διαφορετικό σε θέμα συμφωνίας? Ήταν η τρίτη φορά. Κοιτάξτε, η πρώτη φορά που συμφωνήσαμε ήταν την Πέμπτη. Ναι. Στη συνέχεια την Παρασκευή άλλαξαν τη συμφωνία, ναι. Μετά εκ νέου την άλλαξαν και τελικά κατέληξαν, ας πούμε, να αυθαιρετούν. Μάλιστα. Τρεις φορές και το απόλυτο μηδέν, δηλαδή. Είναι, κοιτάξτε, εγώ σέβομαι τη συμπεριφορά του καθενός. Υιοθετεί μια συμπεριφορά και την ακολουθεί. Είναι σεβαστή. Εγώ δεν θα επικρίνω τον κύριο Παπαδόπουλο ή τον κάθε κύριο Παπαδόπουλο γιατί δεν τήρησε τα συμφωνημένα. Είναι δικαίωμά του. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν κανονισμοί και νόμοι τους οποίους πρέπει να σεβαστούμε. Το θέμα είναι ότι δεν τα τήρησε. Το γιατί το έκανε το ξέρει αυτός. Ναι. Σε αυτό έχετε δίκιο. Μάλιστα, οπότε αύριο 4 η ώρα και περιμένουμε την εξέλιξη με την δικαστική απόφαση. Η ποινή θα δοθεί στον Ηρακλή από εβδομάδα? Όχι, πρέπει να δημοσιευθεί η απόφαση και από τη στιγμή που δημοσιεύεται ισχύει. Α, μπορεί, και αύριο δηλαδή μπορεί να γίνει η ποινή? Όχι, αύριο δεν θα δημοσιευθεί η απόφαση. Κοιτάξτε, δημοσιεύεται, δίνει ένα περιθώριο 3 ημερών να πληρώσει. Οπότε πάμε από Δευτέρα, ναι. Από Δευτέρα, ναι, προφανώς. Γιατί είναι αύριο Πέμπτη. Αυτές, ναι. αποφάσεις, το γνωρίζετε, δημοσιεύονται πολύ γρήγορα. Ναι. Γιατί είναι αποφάσεις πια τυπικού διαδικαστικού. Ναι, πλήρωσες, δεν πλήρωσες. Απλά πλήρωσες, ναι. Δεν πλήρωσες, οπότε το δικαστήριο ελέγχει. Δεν πλήρωσα, χάθηκε η δοσοποίηση, οπότε προχωράμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Και εγώ σας ευχαριστώ, σας εύχομαι καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον δικηγόρο του Γιάννη Λουκίνα, τον νομικό εκπρόσωπό του ουσιαστικά, τον κύριο Πάρη Αρτλαμάζογλου. Να πω το κλισέ, Χρήστο. Να μην το πω. Τα συμπεράσματα δικά σας. Εύκολο ήταν. Εύκολο δεν είναι να βγάλετε συμπέρασμα. Τρεις φορές σου λέει κάναμε συμφωνία, τρεις διαφορετικές συμφωνίες. Δεν πλήρωσαν ποτέ. Και τρέχα τώρα να πάρεις τους βαθμούς πίσω που θα αφαιρεθούν. Είχαμε και πολλά άλλα να πούμε και για το βόλεϊ πολλά είχαμε να πούμε. Δυστυχώς αναλωθήκαμε στα ποδοσφαιρικά και είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Νίκο τον Βαφιάδη. Την Κυριακή, το Σάββατο, στις 4 θα ακούσετε κανονικά μετάδοση από το Εργοτέλης Ηρακλής. Αύριο και μεθαύριο θα τα πούμε μόνο ρεπορταζιακά και όχι στην ώρα για μπλε. Και πρώτα Θεός να έρθει μια νίκη με τον Εργοτέλη, γιατί αν δεν έρθει τότε θα έχουμε και αγωνιστικά μεγάλο ζήτημα. Ούτως ή άλλως υπάρχει μεγάλο ζήτημα κυρίως εξωαγωνιστικά. Ακολουθεί το Ράδιο Μαρμίτα με τον Ζάχο Ντρούλιν και τον Τάσο Τρέγια στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Να είστε καλά.